Την στήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της ΝΕΜΕΑΣ εξέφρασε κατά την επίσκεψή του στην Πανελλήνια Έκθεση Κορινθία 2011 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Κανελόπουλος. Ο ίδιος τόνισε ότι οι προσπάθειες των ανθρώπων της ΕΑΣ ΝΕΜΕΑΣ προδίδουν τη διάθεσή τους να εργαστούν για το μέλλον, στάση που συνάδει με την πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που θέτει ως προμετωπίδα του την παραγωγικότητα, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Εδώ στην έκθεση που κάνει ο Συνεταιρισμός της ΝΕΜΕΑΣ για να δείξουμε την υποστήριξή μας στα σοβαρά συνεταιριστικά προϊόντα. Ο Συνεταιρισμός της ΝΕΜΕΑΣ έχει ένα όνομα πανελλήνιο και πιστεύω ότι βγαίνει σιγά σιγά και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Τέτοιες προσπάθειες εμείς θέλουμε ασφαλώς να τις στηρίξουμε. Θέλω να ξέρετε ότι ορισμένα πράγματα σε αυτή τη ζωή δεν είναι τυχαία. Οφείλονται σε πολλή δουλειά. Και γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ, για να δείξω ότι υποστηρίζω τους ανθρώπους που δουλεύουν και που έχουν κέφι και για το μέλλον να δουλέψουν. Οι ερώτες γενικά έχουν και πολλά προβλήματα. Έχουν και προβλήματα, υπάρχει πολλές ζημιές, κυρίως στην ΕΜΕΑ, το ενδόσπορο. Εντάξει, ο Υπουργός είπε ότι αυτά θα μπουν σε κάποια προγράμματα τώρα. Θα δούμε τώρα, θα πάρουν λεφτά. Εντάξει, πάντως επειδή σήμερα είμαστε εδώ σε μια έκθεση παραγωγική, αυτό που μας ενδιαφέρει να μιλάμε, με ενδιαφέρει και εμένα περισσότερο, να μιλάμε για το πώς θα ενισχύσουμε την παραγωγή. Όταν σκεφτόμαστε για τον αγροτικό τομέα, πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα παράγουμε περισσότερα προϊόντα, πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, καλύτερα προϊόντα, επώνυμα προϊόντα, πώς θα τα προωθήσουμε στις αγορές. Ασφαλώς, κάθε άνθρωπος, κάθε αγρότης και κάθε προϊόν μπορεί να έχει προβλήματα, είτε προβλήματα σε σχέση με τις ασθένειες κ.ο.κ. Αυτά πάντα συζητάμε. Να μην τα βάζουμε όμως στην προμετωπίδα μας, να μην βάζουμε το πρόβλημα στην προμετωπίδα μας. Στην προμετωπίδα μας πρέπει να βάζουμε αυτό που δημιουργεί ελπίδα για το μέλλον. Όταν στην ΕΜΕΑ σε ένα, δύο ή τρία χρόνια παράγουμε πολύ περισσότερα κρασιά και ελαιόλαδο και άλλα προϊόντα και μπορούμε και τα προωθούμε καλύτερα στις αγορές, όπως σκεφτόμαστε μέσα από το νομοσχέδιο του συνεταιριστικού να οργανωθούμε, τότε δημιουργούμε ελπίδες στον κόσμο. Κοιτάξτε, σηματοδοτεί πιστεύω η επίσκεψη του Γενικού, τη στήριξη που πρέπει να έχει οι υγιείς μονάδες και εξάλλου μας συνδέει μια παλιά γνωριμία με τον Γενικό και μια εκτίμηση στο πρόσωπό του και βέβαια έχουμε πάντα τη στήριξή του και στο καινούργιο πρόγραμμα που κάνει η Ένωση Νεμέας για το τυποποιητήριο μας στηρίζει, ήδη βγαίνει από το πρόγραμμα που είναι στις 7 του Οκτώβρη που ήδη θα ενταχθούμε, πιστεύω, με τη στήριξη όλων των φορέων. Θα έχουμε να δώσουμε ένα νέο προϊόν, το ελαιόλαδο, γιατί μέχρι τώρα την ΕΜΕΑ την ξέρανε μόνο για το κρασί της. Πιστεύω εδώ το Υπουργείο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο Γενικός ιδιαίτερα με προσωπική του παρέμβαση που έχει κάνει και σε συγκεκριμένα σημεία που είχαμε κάποιες εμπλοκές από υπηρεσίες που ήταν λίγο δύσκολο να τις ξεπεράσουμε. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Πρέπει να τον ευχαριστήσω εκ μέρους διοίκησης της Ένωσης και εκ μέρους των παραγωγών της Ένωσης Νεμέας για τη στήριξή του αυτή. Πρέπει να τα λέμε τα θετικά. Βεβαίως μπορεί να έχουμε κάποιες επιφυλάξεις στον νόμο και προς την εφαρμογή του, αλλά ό,τι είναι θετικό το επικροτούμε. Και η σημερινή του εδώ παρουσία σηματοδοτεί τη στήριξη που μας έχει και εμείς έχουμε οπωσδήποτε εμπιστοσύνη στην πολιτεία ότι θα στηρίξει τη δική μας προσπάθεια.